Είμαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και την κοινωνία. Επειδή στη ζωή και την πολιτική τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κερδίζονται, νιώθω δικαιωμένος. Περισσότερο όμως η έγνοια μου είναι η δικαίωση όλων εκείνων που όλα αυτά τα χρόνια συμπορεύτηκαν μαζί μου σε δύσκολους αγώνες, με πίστεψαν, με εμπιστεύτηκαν και αυτό ακριβώς είναι το οποίο με ικανοποιεί τα μέγιστα. Δεν τους διέψευσα και είναι γεγονός ότι θα παλέψω να μην τους διαψεύσω και στο μέλλον. Προέρχομαι από τα σπλάχνα της κοινωνίας μας, αγωνίστηκα και αγωνίζομαι όλη μου τη ζωή για αυτήν, σε αυτήν ανήκω και με όσες δυνάμεις έχω και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτή την κοινωνία. Τις επόμενες μέρες θα ορκιστώ βουλευτής Χίου. Τα αξιώματα και οι θέσεις είναι εργαλεία. Οι καρέκλες υπερηβόητες είναι εργαλεία. Εγώ αισθάνομαι ότι θα έχω ένα εργαλείο ακόμα για να μπορέσω να κάνω κάποια περισσότερα πράγματα για τον τόπο μου, για τη Χίο μας, τα ψαρά και την Εγνούσα και για τους συνανθρώπους μου. Συνεχίζω να είμαι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Δήλωσα από την πρώτη στιγμή γιατί όταν ξεκίνησα δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Συνεχίζω να είμαι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Δήλωσα και δηλώνω ότι με την νίκη του συνδυασμού μας θα είμαι εδώ για να υπηρετήσω την Χίο, τα ψαρά και την Εγνούσα, τους συνανθρώπους μου, τις Χιώτισσες και τους Χιώτες, από την θέση του αντιπεριφερειάρχη. Κύριε Κάρματζη, από τη θέση του βουλευτή, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, ποια είναι η προτεραιότητα που βλέπετε αυτή τη στιγμή εσείς? Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρόνια προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτή την ώρα εκείνα τα οποία τρέχουν, θα έλεγα, είναι τα προβλήματα των συγκοινωνιών. Έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα με τις πύλες εισόδου και εξόδου του νησιού μας, όπως παραδείγματος χάρη το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται σε μια καλή εξέλιξη, όμως πρέπει να τρέξουν πράγματα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να πάνε χαλάλι και οι κόποι όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για να έρθουν τα πράγματα εδώ που ήρθαμε. Είμαστε νησιωτικός χώρος και βλέπουμε τι γίνεται με την αυτοπλοεία. Έτσι, σε λίγο δεν ξέρω, θα πηγαίνουμε κολυμπώντας ενδεχομένως στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα, μιλάμε ότι οι περιβόητες θέσεις εργασίας, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και επιτέλους θα πρέπει να προσδιορίσουμε 5 πράγματα και να τα κυνηγήσουμε για να μπορέσουμε τελικά να πούμε ότι κάναμε κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό και έχει αποτέλεσμα. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Δεν έχουμε περιθώρια για να χάσουμε άλλο. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι είναι συνάρτηση, θα έλεγα, η επόμενη πενταετία, και αυτό έχει να κάνει με τις περιφερειακές εκλογές και με το μέλλον του τόπου μας, τι θα επιλέξει ο κόσμος. Τα χρήματα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι πολλά, αλλά και δεν είναι πολλά. Με ποια έννοια? Ότι αν δεν τα χειριστούμε σωστά, αν δεν κάνουμε σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό, θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία και θα έχουμε τελειώσει πλέον χωρίς να το καταλάβουμε. Κύριε Κράματζη, με δεδομένη την εξέλιξη αυτή που υπάρχει, την οποία βέβαια δεν επιδιώκατε, ήρθε η εξέλιξη μόνη της, θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για, να πει δηλαδή πονηρά, για κάποια επαγγελματική αποκατάσταση? Επαγγελματική αποκατάσταση με την πολιτική? Ναι. Συμπληρώνω σε ένα μήνα 40 χρόνια ολόκληρα εργασίας, χωρίς πλασματικά. Σας είπα ότι έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από τα 12 μου χρόνια. Συνεπώς εγώ επαγγελματικά έχω αγωνιστεί. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν υπήρξα. Στη διαδρομή μου, αν κανείς κοιτάξει, θα δει ότι εγώ δεν πέρασα από παχυλούς μισθούς, ούτε ποτέ βασίστηκα σε όλη αυτή την ενασχόληση. Έχασα με την εμπλοκή μου στα κοινά, και οικονομικά και ψυχικά και οικογενειακά. Δεν το μετανιώνω. Είπα προηγουμένως ότι προέρχομαι από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Μου αρέσει αυτό που κάνω, το νιώθω, πονώ, το αισθάνομαι. Και γι' αυτό πάλευα, γι' αυτό παλεύω και αυτό θα συνεχίσω να παλεύω με όσες δυνάμεις μου δώσει ο Θεός και μου δίνει καθημερινά. Πιστεύω ότι ο τόπος μας χρειάζεται δυνάμεις οι οποίες να λειτουργούν πρωτίστως ανιδιοτελώς.
Και είναι πολλές. Δεν είναι μόνο εγώ, είναι πολλές. Εγώ προσπαθώ να κάνω το χρέος μου και το κάνω δίνοντας καθημερινά εξετάσεις στην κοινωνία μας. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι τέλος.